Τρέχει από τον περασμένο Απρίλιο η διαδικασία για την απαλλαγή ή καταβολή μειωμένων τελών στις πληττόμενες επιχειρήσεις της πόλης, αρκεί να κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών. Αυτό επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Φώτης Βάβας με αφορμή αιτιάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν έχει αρχίσει η υλοποίηση των μέτρων στήριξης, αλλά και από την πλευρά της Ένωσης Ξενοδόχων, η οποία με επιστολή της σε όλους τους Δήμους τους καλεί να εφαρμόσουν τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Υπενθυμίζοντας τη διαδικασία στους άμεσα ενδιαφερόμενους, ο Δήμος Ιωαννιτών αναφέρει ότι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ του Απριλίου του 2020 και οι οποίες διέκοψαν ή ανέστειλαν υποχρεωτικά και ολοσχερώς τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας, μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή τη μείωση αυτών σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εν λόγω επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών θα υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις σύμφωνα με τους κωδικούς δραστηριότητας της επιχείρησής τους και την επισύναψη δικαιολογητικών όπως πρόσφατος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, το έντυπο από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας της επιχείρησης, η υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο ΚΑΔ και ότι η επιχείρηση παραμένει κλειστή και δεν λειτουργεί ούτε για δευτερεύουσα δραστηριότητα για όλο το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας και το έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμέρεται η υποχρεωτική και ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της. Στη διαδικασία αυτή, σημειώνοντας πως ο Δήμος Ιωαννιτών είναι από τους πρώτους Δήμους που προχώρησε στη λήψη των μέτρων απαλλαγής και μείωσης των τελών, αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος, τονίζοντας πως οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται ήδη από τον περασμένο Απρίλιο. Στις περιπτώσεις δε που υπάρχουν προηγούμενες οφειλές των επιχειρήσεων προς τον Δήμο, αυτές θα συμψηφιστούν με τα μέτρα ενίσχυσης. Απλά ο Δήμος χθες με το δελτίο τύπου υπενθύμησε μια διαδικασία που ήδη τρέχει από τον Απρίλιο του 2020, όπου ο Δήμος Ιωαννιτών, από τους πρώτους Δήμους, ο πρώτος Δήμος της Ηπείρου, είχε προχώρησε στην λήψη των μέτρων απαλλαγής και μείωσης τελών, απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που ήταν σε διακοπή ή αναστολή λειτουργίας και μείωσης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Και τότε στην απόφαση και στο αντίστοιχο δελτίο τύπου λέγαμε ότι η διαδικασία μπορεί να γίνει χωρίς να απαιτείται η προσέλευση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων στα γραφεία και των υπηρεσιών, απλά με μια ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλοντας μαζί συνημμένα ορισμένα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Ο Δήμος τον προχώρησε και σε μια δεύτερη δέσμη μέτρων, την οποία είμαστε περήφανοι γιατί δεν προβλέπεται σε καμία πράξη νομοθετικού περιεχομένου και είχε να κάνει με επιπλέον μέτρα στήριξης, τα οποία ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο και συγκεκριμενοποιήθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου προχωρήσαμε στον καθορισμό ειδικών συντελεστών στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ δραστηριοτήτων και ήταν είτε σε αναστολή είτε σε διακοπή λειτουργίας. Η διαδικασία υλοποίησης αυτών των μέτρων, επειδή υπήρχαν ερωτήσεις και η αφορμή δόθηκε για το δελτίο τύπου και στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου υπήρχαν ερωτήσεις για το αν και πόσο γίνεται αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία γίνεται με την αποστολή της αίτησης από την επιχείρηση στο email πρωτόκολλο ad.ioannina.gr με επισυναπτώμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή και η υπηρεσία ελέγχει το αν και κατά πόσο η επιχείρηση αυτή ανήκει στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Από τη στιγμή που θα ανήκει μια επιχείρηση θα εκδοθούν αντίστοιχοι βεβαιωτικοί κατάλογοι που θα αφαιρείται το συγκεκριμένο ποσό έτσι ώστε να γίνεται συμψηφισμός με τις λοιπές υποχρεώσεις. Σε αυτούς τους καιρούς που όλοι ζούμε με το lockdown, με τους περιορισμούς, θεωρούμε ότι η υλοποίηση αυτών των μέτρων ή δυνατόν με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία
και με την αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης βοηθάει κατά πολύ και στην πιο γρήγορη αλλά και στο στην οποίηση μιας λειτουργίας χωρίς να γίνεται συσσόρευση ανθρώπων, να μην υπάρξει μεγάλος συγχρονισμός σε μέρη όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες. Η ένταξη των επιχειρήσεων, γι' αυτό σας είπα, θα εκδοθούν βεβαιωτικοί κατάλογοι όπου θα υπάρχει συμψηφισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν κάποιος είναι ο φιλέτης του Δήμου, το οποίο έχει ρυθμίσει ή όχι, και χρήζει και απαλλαγών, θα γίνει ένας συμψηφισμός και θα απαλλαγούν. Ουσιαστικά οι απαλλαγές έχουν να κάνουν για το διάστημα που ήταν κλειστή το 2020 και για το κομμάτι του 2021. Έχουν δοθεί για τις οφειλές των Δήμων και παρατάσεις στον χρόνο πληρωμής και μετακύληση των δόσεων από 31/8 του 2020 και μετά, και ταυτόχρονα ήμασταν από τους Δήμους που πραγματικά στο υπόμνημα που είχαμε δώσει στο Υπουργείο, στον αναπληρωτή Υπουργό, στον κύριο Λιβάνιο, προτείναμε σε γενικές γραμμές τη ρύθμιση, μια καινούργια ρύθμιση που περιλαμβάνεται στη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που κατατέθηκε πρόσφατα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα καταλήματα, επίσης ο κύριος Βάβας τόνισε πως ο Δήμος ξεκίνησε την σχετική διαδικασία νωρίτερα από οποιονδήποτε άλλον Δήμο στην Ήπειρο. Πραγματικά ο Δήμος που αναφέρεται την έχει εφαρμόσει με μια απόφαση του Ιουνίου. Η πρώτη απόφαση από όλους τους Δήμους ήταν ελήφθη από το Δήμο Ιωαννιτών και έγινε τις 14 Απριλίου του 2020 με πλήρη απαλλαγή των ξενοδοχειακών μονάδων από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και όπου χρησιμοποιούνταν και κοινόχρηστος χώρος υπαίθριος και του αντίστοιχου μείωση του αντίστοιχου τέλους. Ήδη υπάρχουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν έρθει στην υπηρεσία, έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά αίτηση και έχουν ενταχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση. Δηλαδή έχει γίνει αυτό. Ήδη δηλαδή το μέτρο υλοποιείται εδώ και σχεδόν 10 μήνες. Αυτό θα πρέπει να γίνει με αίτηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Κάποιες από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τελικά δεν υπέβαλαν αίτηση, γιατί τα τετραγωνικά μέτρα που είχαν δηλώσει στο Δήμο ήταν λιγότερα των πραγματικών τους και θεώρησαν ότι το όφελος που θα έχουν από την ένταξη του ρύθμισης δεν ήταν αντίστοιχο με την πραγματική έκταση και την πραγματική αποτύπωση και έχουν προχωρήσει στη διόρθωση τετραγωνικών όπως προέβλεπε ο νόμος. Το δεύτερο που τονιζόταν στην συγκεκριμένη επιστολή είχε να κάνει με το αν υπάγονται τα δωμάτια υπάγονται στον οικιακό συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτισμού και ότι θα πρέπει οι Δήμοι, όσοι δεν το έχουν κάνει, να το επαναπροσδιορίσουν. Λέω λοιπόν ότι ο Δήμος Ιωαννιτών ήταν ο πρώτος Δήμος στην Ήπειρο και από τους πρώτους που έκανε εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου του νόμου και πραγματικά χρεώνει τα δωμάτια ύπνου στον οικιακό συντελεστή τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Όμως εκεί για να ενταχθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα απαιτείται να γίνει αίτηση. Και γιατί απαιτείται να γίνει αίτηση? Η αίτηση έχει την υποχρέωση η επιχείρηση να υποβάλει στην αίτησή της τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου γίνεται πλήρη αποτύπωση των χώρων. Ποιος χώρος χρησιμοποιείται για ύπνο, ποιος χώρος για ρεστοράν, ποιος χώρος για πρωινό, ποιος χώρος είναι ρεσεψιόν, ποιος χώρος είναι αύλιος κτλ. Με βάση αυτή την τεχνική έκθεση προχωράει η υπηρεσία και κατανέμει τους δείκτες, αν είναι επαγγελματικός ή αν είναι οικιακός, στις εκτάσεις που δηλώνονται. Σαφώς λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προσκομίσει τέτοια τεχνική έκθεση δεν μπορεί να καταλάβει καμία υπηρεσία σε κανένα νοτά να ξέρει ποια είναι δωμάτια, ποια είναι χώροι εστίασης, ποια είναι χώροι. Άρα λοιπόν και σε αυτό ο Δήμος έχει ανταποκριθεί στις ξενοδοχειακές μονάδες ότι έχουμε θεσπίσει και ειδικούς συντελεστές για το 2021 με την διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω μπορούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις.